Γεια σας, είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου. Είμαι η δική σας coach και βλέπετε την εκπομπή «Καλύτερα γίνετε ηγέτες και μέντορες» για μια ζωή επαγγελματική και προσωπική που αξίζει να τη ζείτε. Ηγέτες και μέντορες, ξέρετε ότι για μένα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί μου δίνει έμπνευση, μου δίνει παρακίνηση, μου δίνει παραδείγματα τα οποία με κάνουν να θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο ή με μαθαίνουν κάτι. Και σήμερα έχουμε μαζί μας την πρίμα μας παλερίνα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ελεάνα Ανδρεούδη. Είναι η πρίμα μπαλερίνα όχι μόνο στην εθνική λυρική σκηνή, αλλά και στην αρένα της Βερόνα. Όποιος δεν έχει πάει να τη δει, πηγαίνετε να τη δείτε. Όποιος δεν έχει δει τη Βερόνα, να πάτε να τη δείτε. Ξέρω ότι είναι πολύ αγαπημένο της μέρος και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη, γιατί πάντα βλέπουμε τους ανθρώπους που κάνουν κάτι καλλιτεχνικό και το κάνουν τόσο αβίαστα και τόσο χαλαρά. Και συνήθως ξεχνάμε πόσο πόνο και πόσο κόπο και πόση προσπάθεια έχει από πίσω. Οπότε, Ελεάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε μαζί. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου έδειξες και τα. Τις τι ήταν, ποιο ήταν η πρώτη μας που είπαμε. Πρώτη. Σωστά. Τρίτη. Τρίτη. Ωραία, δεν θα πάω εκεί, θα χάσω το μικρόφωνο. Ξέρω ότι ξεκίνησες από πολύ μικρή το μπαλέτο και ότι από πολύ μικρή μπήκε σε διαγωνισμούς. Ναι, σωστά. Από αρκετά μικρό παιδάκι. Ωραία. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Δεν θέλω να πάμε στην ιστορία, γιατί το βιογραφικό σου είναι νομίζω ανερτημένο, ούτως ή άλλως μπορεί να το βρει οποιοδήποτε και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όλα τα μπαλέτα που σε θέλανε ή που σου κάνανε προτάσεις, το κοιτάω και λέω wow. Αλλά θέλω να μάθω άλλα πράγματα σήμερα. Πηγαίνοντας μικρή σε διαγωνισμούς, υπήρχαν διαγωνισμοί που έχασες, σωστά? Ή όχι, τους κέρδισες όλους? Κάπου έπαιρνα, συνήθως ήταν παγκόσμιο, οπότε σε κάποιους έπαιρνα πρώτη θέση, σε κάποιους έπαιρνα τελετική διάκριση, τρίτη θέση, φιναλίστ στους 10 καλύτερους χορευτές της Ευρώπης το 2005, στη Eurovision. Ωραία. Οπότε, όταν δεν έπαιρνες την πρώτη, τη θέση που θα ήθελες να έχεις πάρει, που θεωρείς ότι σου άξιζε, πώς ένιωθες? Αυτό έγινε μία φορά. Αλλά θεώρησα ότι έγινε για καλό, γιατί την επόμενη χρονιά που πήγα μου δώσανε το πρώτο βραβείο. Οπότε ήμουν ήδη σε καλύτερη φόρμα, πιο εξελιγμένη στην τεχνική μου, πιο όρημη. Οπότε νομίζω ότι για καλό έγινε και γενικά είμαι υπέρ του κάθε εμπόδιο για καλό. Πες μου κάτι, ήταν η μαμά σου πάντα μαζί σου, ξέρω. Ναι, Κατερίνα Ανδρεούδη, της στέλνουμε πολλά φιλιά, αγαπώ τις μαμάδες, ειδικά τις υποστηρικτικές μαμάδες. Σας ευχαριστούμε μαμά που κάνατε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και ήταν εκεί, θυμάσαι τι σου έλεγε? Γιατί είμαι σίγουρη ότι εκ των υστέρων λες εντάξει, έγινε για καλό, αλλά εκείνη τη στιγμή κάτι με στην καρδούλα σου, ένα μικρούλα, κάτι θα είπε όχι, ήθελα κάτι άλλο. Θυμάσαι τι σου έλεγε η μαμά σου? Νομίζω πως οι μαμάδες πάντα το παίρνουν πιο κατάκαρδα από τα παιδιά. Και επειδή μάλλον εγώ το ζούσα από μέσα, δυνάμωνα περισσότερο. Και νομίζω ότι καμία μαμά δεν θέλει να βλέπει το παιδί της στεναχωρημένο. Ναι. Δεν υπάρχει μαμά. Η δικιά σου τι έλεγε όμως? Μπροστά δεν μου έδειχνε ότι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη. Αλλά από την άλλη έβλεπε εμένα ότι ήμουν πολύ δυναμική από παιδί. Από τη μία πολύ ευαίσθητο παιδί, όταν ήμουν παιδί. Και από την άλλη αυτή η δουλειά μου έδωσε μια δύναμη μέσα από τις δυσκολίες. Ναι, μιλώντας για δυσκολίες. Θέλω να σε ρωτήσω, έχουμε όλοι δει την ταινία Black Swan. Black Swan. Ναι. Έχεις υποστεί bullying ή οποιασδήποτε μορφής bullying, γιατί το bullying είναι βαριά λέξη. Ναι, είναι βαριά. Στην καριέρα σου, γιατί ήσουν μικρή, ξεκίνασες σε ένα περιβάλλον που ήταν ανταγωνιστικό. Είναι όπως τα βλέπουμε στις ταινίες? Είναι πιο εύκολα, πιο δύσκολα? Νομίζω ότι τουλάχιστον στην ταινία, στο Black Swan, είναι λίγο υπερβολικό. Καλά. Όχι λίγο, είναι πολύ υπερβολικό. Προφανώς. Και ξεφεύγει. Ναι. Ωστόσο υπάρχουν, δεν θα πω βαριάς μορφής bullying, που όντως πραγματικά μπορεί να υπάρχουν κάπου, αλλά επειδή ακριβώς είναι ένας ανταγωνιστικός χώρος, θα ήθελα να το βλέπω πιο συναγωνιστικό, γιατί μιλάμε για τέχνη. Στην τέχνη υπάρχει μια μοναδικότητα, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να μοιάζω με μια άλλη κοπέλα ή κάποια άλλη κοπέλα δεν μπορεί να μοιάζει με μένα και αν πάει να μοιάσει ή πάω να μοιάσω αντίστοιχα, θα είναι λάθος. Γιατί δεν θα ξεχωρίσει κανείς και θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος στη ζωή, είτε οποιοδήποτε επάγγελμα και να κάνει, θα πρέπει να ξεχωρίζει για το δικό του χαρακτήρα και όχι για αυτό που πάει να μιμηθεί. Οπότε, επιστρέφω στην ερώτηση. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή κάποιοι το βλέπουν πολύ ανταγωνιστικά, υπάρχει η απομόνωση του καλού. Και δεν είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να μιλάω για μένα, για οποιοδήποτε καλό. Υπάρχει απομόνωση, η οποία βέβαια σε δυναμώνει αναλόγως στο χαρακτήρα που έχεις. Κάποιον άνθρωπο που μπορεί να μην είναι πολύ δυναμικός, μπορεί να του κάνει και κακό.
μπορεί να τον απομονώσει σε πολλά πράγματα στη ζωή του και να μην, μπορεί να, και να μην είναι κοινωνικός. Σωστό. Αλλά ναι, κατά κάποιο τρόπο το έχω υποστεί κι εγώ. Καταρχάς, μου αρέσει πολύ αυτό που λες για το συναγωνισμό. Το διδακτορικό μου ήταν στην έννοια του συνανταγωνισμού. Πώς να συνεργάζονται οι άνθρωποι χωρίς να κάνουν καρτέλ και να βλάπτουν για να γίνεται κάτι καλύτερο. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που το λες στην τέχνη. Μακάρι να γίνει. Δηλαδή να γίνεται όλο πιο συχνά. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται, βέβαια. Να πω ότι στενοχωρήθηκα πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι που δεν μπόρεσα να έρθω στη Βερόνα. Γιατί αγαπάω πάρα πολύ αυτό το θέατρο. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο θέατρο στον κόσμο. Έχει 18.000 θεατές μέσα, σωστά. Είναι το μεγαλύτερο θέατρο του κόσμου. Κανονικά χωρά 30.000 κόσμο, αλλά λόγω του ότι η μέρος σκηνής χρησιμοποιείται για τις ανάγκες παράστασης, μπαίνουν 18.000. Εντάξει, το συνέστημα είναι κάτι... Είναι συγκλονιστικό. Ναι. Και έχει φοβερή ενέργεια ο χώρος, σωστά. Έχει τρομερή ενέργεια ο χώρος. Την πρώτη φορά μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν είχα άγχος όταν βγήκα στη σκηνή. Ρωτήσω. Ναι, γιατί σκέφτηκα πρώτη φορά σε αυτό το θέατρο. Είναι τόσο ανοιχτό, τόσο γεμάτο. Ναι. Και αυτό το γεμάτο εμένα μου έστελνε τη γεμάτη του ενέργεια, τη γεμάτη του θετική ενέργεια. Φανταστικό. Ναι, καλά, φανταστικό. Γιατί θα περίμενα να μου πεις ότι έχω άγχος. Όχι. Τέλεια. Έγινες πριν από μπαλαρίνα που φαντάζομαι ότι ήταν ένα παιδικό όνειρο. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι ξεκινάς σε αυτό το χώρο και κάπως το έχεις στο μυαλό σου αυτό. Είχα πάντα, μάλλον δεν θέλω να πω προσδοκίες, ούτε φιλοδοξία είχα και έχω. Mm-hmm. Βάσει τη δουλειά μου όμως. Mm-hmm. Δηλαδή δεν περιμένω να μου έρθουν τα πράγματα και να κάθομαι. Τέλεια. Έχω μια φιλοδοξία και θέλω να δουλεύω για να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερη. Τέλεια, γιατί με πας στην ερώτησή μου που είναι ότι το σημείο που βρίσκεσαι τώρα θεωρείς ότι είναι τύχη, ότι είναι δυσυνδέσεις, ότι είναι δουλειά, ότι είναι ταλέντο. Τι από όλα αυτά. Τι θες να σου απαντήσω. Την αλήθεια σου. Είναι δουλειά. Και επειδή έχουμε ένα επάγγελμα στο οποίο εκτίθεσαι στη σκηνή, φαίνεται. Οπότε είναι φυσικά και ταλέντο. Κάθε άνθρωπος. Ο δάσκαλός μου έλεγε ότι χρειάζεται σε έναν άνθρωπο 10% ταλέντο και 90% δουλειά. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Συμφωνώ. Γιατί ταλέντα υπάρχουν. Βέβαια. Αλλά τη θέληση και τη δουλειά λίγοι θα θέλησουν να την κάνουν. Και μάλιστα είναι και πιο πολύ, επειδή μιλάμε για τέτοιο χώρο, είναι και πολύ η δουλειά στην ψυχή σου που θα κάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ξύγησέ το με αυτό. Παράλληλα, πώς τη δυναμώνεις την ψυχή σου. Μάλλον από το που μεγάλη μου θέλεις και τη μεγάλη αγάπη γι' αυτό. Mm-hmm. Από την άλλη, επειδή το μπαλέτο είναι μια τέχνη που δεν είναι και αθλητισμός, πρωταθλητισμός, είναι και τέχνη. Και ότι πρέπει να φαίνεσαι όμορφος ενώ κάνεις κάτι δύσκολο. Ναι. Εκείνη η διαφορά με τον αθλητισμό. Δεν πρέπει να φαίνεται ο κόπος σου στο πρόσωπο, γιατί πρέπει να διηγηθείς μια όμορφη ιστορία, μια άσχημη ιστορία. Οπότε η ψυχή που λέμε είναι μέσα στην ηθοποία, στο acting που έχεις να κάνεις για το κάθε έργο. Mm-hmm. Οπότε και αυτό σου δίνει πάρα πολλά στην ψυχή και σε βοηθά στο να βρεις τον εαυτό σου και κομμάτια του εαυτού σου που δεν ήξερες ότι υπάρχουν. Wow. Πες μου ένα που δεν ήξερες ότι υπάρχει και το βρήκες εκεί. Πριν από κάποια χρόνια που είχαμε κάνει το ταξίδι στην Ονιότητα, που ήταν αφιερωμένο στις ταινίες, μάλλον ήταν βασισμένο στις ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, είδα ότι τελικά μπορώ να κλάψω πάνω στη σκηνή. Wow. Αλλά γιατί? Γιατί τα προηγούμενα βράδια είχα καθίσει και είχα δει σχεδόν όλες τις ταινίες του Αγγελόπουλου. Τότε είχαμε ανεβάσει την παράσταση στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Όπου μία από τις ταινίες του κυρίου Αγγελόπουλου είχε γυριστεί μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και όλα τα θεωρία ήταν επί της ουσίας χώρος όπου είχε κρυφτεί ο κόσμος. Άντε. Και το έφερα όλο αυτό στο μυαλό μου, ότι αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στη σκηνή που πρέπει να με δώσουν για να με παντρέψουν με κάποιον που δεν θα ήθελα. Οπότε ήταν πολύ εσωτερικό αυτό και παρατήρησα ότι μπορώ να γλάψω στη σκηνή, αλλά δεν θέλω να το κάνω και να είναι κάτι fake. Θέλω να είναι η αλήθεια μου. Να είναι αληθινό. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι βγήκε αληθινό, γιατί είσαι καταπληκτική πάνω στη σκηνή, ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι είσαι με κάποιο τρόπο είσαι μέντορας για πολλά κορίτσια. Νομίζω η θέση αυτή που έχεις. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν είμαι, θα ήθελα νομίζω πάρα πολύ. Νομίζω από τη θέση σου και μόνο, δηλαδή η πρίμα μπαλερίνα είναι κάτι το οποίο πολλά κοριτσάκια που ξεκινάνε μπαλέτο το κοιτάνε και λένε «Ουά, μια μέρα θέλω να γίνω σαν την κυρία Ελεάνα». Λοιπόν, υπάρχει κάτι που θα θέλεις να πεις σε αυτά τα παιδάκια? Να πω σε αυτά τα παιδιά ότι να παλεύουν για το δύσκολο, να μην παίρνουν τα μυαλά τους αέρα με το εύκολο και
να το κάνουν αυτό μονάχα μα το αγαπάνε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ωραία. Και γενικά να έχουν αγάπη μέσα τους για να μπορέσουν να φτάσουν αυτό το συναντογωνιστικό που είπες πριν. Τέλεια. Θα έπαιρνες έτσι κάτω από τις φτερούγες σου κάποιο παιδί, να είσαι μια προτεζέ και να είσαι ο άνθρωπος που θα τις δείξεις, θα τις μάθεις, θα την εξελίξεις, θα σου άρεσε και τέτοια. Όχι μόνο ένα παιδί, αρκετά παιδιά τα οποία θα τα πιστεύω. Τέλεια. Το έχεις κάνει μέχρι τώρα? Όχι ακόμα. Ωραία, θα ήταν πολύ ωραίο νομίζω να το κάνεις και επειδή είσαι πολύ active, είσαι πολύ ενεργή στο Instagram και βλέπω... Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω συνέχεια γιατί βλέπεις το από πίσω, βλέπεις την προσπάθεια, δεν βλέπεις μόνο τη σκηνή, βλέπεις και αυτό που κάνεις το οποίο είναι πολύ ωραία. Όποιος δεν έχει πάει στο λογαριασμό της στο Instagram, ακολουθείς στο Instagram, θα δείτε πραγματικά τη ζωή μιας πρίμα μπαλερίνα, είναι απίθανο. Πες μου γιατί το κάνεις αυτό, γιατί αφιερώνεις χρόνο στο Instagram? Θεωρώ ότι τα παιδιά και τα νέα παιδιά, όπως και γίνεται και στο εξωτερικό, όλοι οι χορευτές δείχνουν ποια είναι η ζωή ενός χορευτή. Και δεν εννοώ δείχνουν η ζωή, ποια είναι η ζωή ενός χορευτή με το να βγω, για παράδειγμα, διασκέδαση ένα κλαμπ. Ναι, βέβαια. Η ζωή μου και ο λογαριασμός κυρίως υπάρχει για τη δουλειά μου. Θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει να δείξει κάτι με τη δουλειά του, πρέπει να το δείξει. Οπότε το χρησιμοποιείς για να δείξεις τη δουλειά σου και για να επικοινωνήσεις με τον κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Και για το εξωτερικό. Βέβαια. Είναι όλα μέσα. Σωστό. Και στο εξωτερικό αυτό δουλεύει πάρα πολύ. Σωστό, μπράβο σου και γενικά θεωρώ ότι σε κάθε επάγγελμα. Ζούμε στην εποχή των social media και είμαστε πολύ τυχεροί που υπάρχει αυτή η πλατφόρμα ή κάθε πλατφόρμα δωρεάν να δείξεις πραγματικά τη δουλειά σου. Καλός ή κακός, στο παρελθόν υπήρχαν για να δει κάποιος ένα βίντεο. Ναι. Έπρεπε να βρει την κασέτα για να δει το βίντεο με τη Μάγια Πλισέτσκα για με τον Παρίσνικοφ, με κάποιον διάσημο χορευτή. Πλέον είναι όλα τόσο προσβάσιμα και αυτό έχει χάσει και λίγο την αξία του. Ναι. Δηλαδή, τα θεωρούμε όλα πολύ εύκολα να γίνουν, γιατί τα βλέπουμε. Ναι. Είμαι υπέρ του να κρατάς έναν άνθρωπο κοντά σου και να εκτιμάς αυτό που κάνει και να εκτιμάς και τη δυσκολία αυτό που κάνει. Ο Μπαρίσνικοφ ήταν ο Μπαρίσνικοφ, γιατί ήταν αυτός που είτε. Υπήρχε ένα σύστημα στην Αμερική, στη Ρωσία, παντού. Ωστόσο, τώρα που είναι όλα διάσπαρτα και είναι εκεί έξω, νιώθω ότι ο κόσμος δεν δουλεύει τόσο πολύ. Δηλαδή, τα νέα παιδιά δεν πασχίζουν τόσο πολύ όσο πάσχιζαν στο παρελθόν. Τώρα είναι πιο... Ενώ έχεις περισσότερη έμπνευση και άμεση έμπνευση, έχεις πάνω από αυτή λίγο. Άρα θεωρείς ότι καλό είναι να γυρίσουμε πίσω στα βασικά Όχι, εννοώ στα βασικά της δουλειάς και να δουλέψουμε αυτό που λέμε το craft, την τέχνη, να τελειοποιήσουμε την τέχνη μας. Να πάρουμε το καλό ότι αυτή τη στιγμή τα έχουμε όλα απλόχερα και να το φτάσουμε σε ένα παραπάνω επίπεδο όσο μπορούμε. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Τέλεια. Είσαι ένα χώρο ο οποίος δεν είναι εύκολος χώρος. Όπως κανένας χώρος. Νομίζω ότι κάποιοι χώροι είναι λίγο πιο εύκολοι με την έννοια ότι, ειδικά στην Ελλάδα, ότι υπάρχει περισσότερος χώρος να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή, στην Ελλάδα, πόσοι μπορούν να είναι χορευτές και να πληρώνονται και να ζουν από αυτό. Άρα, θεωρώ ότι έχει μια συγκεκριμένη δυσκολία αυτό το πράγμα, γιατί μικραίνει τα περιθώρια. Επίσης, ένας χώρος που είναι πιο δύσκολος γιατί έχει μια ημερομηνία λήξης, το δικό μου το επάγγελμα, ας πούμε, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δεν πειράζει αν κάνω το παιδί μου ενδιάμεσα, δεν θα αλλάξει κάτι. Σε εσάς είναι πάρα πολύ διαφορετικό, οπότε έχεις πάρα πολλά κομμάτια που σου στενεύουν ή σε δυσκολεύουν. Και αναρωτιέμαι, σε αυτό το χώρο υπάρχει κάτι που βλέποντάς τον από μέσα θα έλεγες, θα ήθελα πολύ στον χώρο του μπαλέτου να υπάρχει κάτι διαφορετικό, να αλλάξει κάτι. Τι θα ήταν αυτό? Τι θα ήθελα να αλλάξει? Για παράδειγμα, στα American Ballet Theatre, η Misty Copeland ήταν ένα μέλος του μπαλέτου. Είχε μια διαφορετικότητα από όλους τους υπόλοιπους χορευτές, καθώς ήταν έγχρωμη. Έγινε πρώτη χορεύτρια και ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στα χρονικά. Να, μια ωραία αλλαγή. Πολύ ωραία αλλαγή, γιατί έτσι δίνεις την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να δείξουν για τη διαφορετικότητά τους. Σωστό. Και δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι έγχρωμος χορευτής ότι μπορεί να είναι λιγότερο καλός. Στην Ελλάδα. Γιατί είπαμε, η Ελλάδα είναι και ένας διαφορετικός χώρος, ακόμα πιο διαφορετικός. Ναι. Στην Ελλάδα έχουμε ένα καινούριο πρωθυπουργό και αν μπορούσε να κάτσεις μαζί του, με τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό, δεν έχει να κάνει, να κάτσεις μαζί του και να του πεις, ξέρεις τι, θα ήθελα αυτό το πράγμα για το δικό μου το χώρο. Ποιο θα ήταν αυτό? Τι θα ζήταγες από τον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή ή οποιονδήποτε θα ήταν στη θέση του? Θα πω αυτό που έχω ζήσει.
όταν είχα πάρει την υποτροφή για να σπουδάσω στο Μόναχο, είτε στην Αμερική είτε στη Βιέννη, και επέλεξα την Γερμανία, την επέλεξα λόγω ελληνικού σχολείου. Αυτό είναι ένα θέμα. Διαφορετικά θα πήγαινα στην Αμερική. Δεν μπορούσες να παρακολουθήσεις ελληνικό σχολείο στην Αμερική? Ήτανε πολύ μακριά, δεν βόλευαν τα ωράρια και υπήρχε μονάχα το North Carolina School of Arts που ήθελαν να με στείλουν από το American Ballet Theater για να τελειώσω το σχολείο μου εκεί. Αλλά δυστυχώς το απολυτήριο που θα έπαιρνα από εκεί δεν θα ήταν εισάξιο με το απολυτήριο λυκείου της Ελλάδας. Οπότε ψάχναμε κάποια φόρμουλα πώς θα γίνει όλο αυτό. Επέλεξα το Μόναχο, ήταν μία από τις καλύτερες ακαδημίες εκείνο το διάστημα της Ευρώπης. Και παρατήρησα ότι πολλά παιδιά από την Ιταλία, από τη Βραζιλία, από τη Ρωσία που ήταν εκεί, σπούδαζαν, δεν πήγαιναν στο σχολείο, αλλά είχαν ένα σύστημα εξ αποστάσεως. Τέλεια. Οπότε διάβαζαν και έδιναν μετά τις εξετάσεις τους. Εγώ δεν το είχα αυτό το σύστημα. Σωστά. Άρα θα ήταν κάτι να ζητήσεις. Θα ήταν κάτι, βέβαια, γιατί ένα παιδί έτσι έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να φύγει. Βέβαια. Γιατί το μπαλέτο δεν ξεκινά στα 18 σου βέβαια. Να κάνεις σπουδές. Ναι, βέβαια. Στα 18 σου είσαι τελειωμένος και στα 17 τελειωμένος χορευτής για να χορέψει ομάδα. Οπότε εδώ έρχεται λίγο πιο αργά όλο αυτό. Άρα θα ήθελες να βρούμε ένα πλαίσιο σε αυτή τη χώρα που να ενισχύει τα παιδιά που έχουν ταλέντο και που πάνε σε αυτή την κατεύθυνση, βέβαια. Ώστε να μπορούν να έχουν και τις σπουδές τους κανονικά, το απολυτήριό τους, ό,τι είναι να κάνουν, και να υποστηρίζονται και σε αυτό που κάνουν. Ναι, γιατί εδώ ξεκινάς στα 18 σου να σπουδάζεις για να πάρεις το πτυχίο ανώτερης σχολής χορού στα 21 σου. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι μια ομάδα μπορεί να χάσει κάποια χρόνια από τα ενεργά χρόνια να σχορευτεί, γιατί όπως είπαμε, η ημερομηνία λήξης είναι μικρή. Αν το παιδί τελειώσει τα 18 και το πάρει μια ομάδα, έχει πολλά χρόνια μπροστά του για να το εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά προς όφελος και της ομάδας και το ίδιο του παιδιού. Σωστά. Οπότε. Ωραία. Αυτό. Θα το μεταφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν βγαίνεις στη σκηνή, θέλω να κλείσεις ένα λεπτό τα μάτια σου και να σκεφτείς όλες αυτές τις φορές που έχεις βγει στη σκηνή, υπάρχει μια πρόθεση μέσα σου? Βγαίνεις με κάποια συγκεκριμένη πρόθεση? Εξαρτάται το έργο. Να ζήσω το ρόλο κάθε φορά. Ωραία. Άρα θέλεις πάντα να μεταδώσεις αυτό. Βέβαια. Σωστά. Και να έχω άμεση επαφή με το κοινό. Το βλέπεις το κοινό? Δεν ξεχωρίζω, αλλά κοιτάω. Κοιτάς, έτσι. Ναι, θεωρώ ότι η ενέργεια είναι την ανταλλάσσεις. Ναι, πάλι το ούτως ή άλλως ένα θέατρο είναι πολύ ζωντανό. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρω ότι είσαι ευαίσθητη και είσαι ρομαντική και σε αρέσει, αλλά νιώθω ότι είσαι και σκληρή με την καλή έννοια. Είσαι ανθεκτική. Δεν είσαι το κλαράκι που βλέπουμε στη σκηνή. Ωραία. Τι από τα δύο ισχύει? Και τα δύο. Υπάρχει κάτι που κρατάς για την προσωπική σου ζωή και κάτι που κρατάς για το επάγγελμά σου? Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Ωραία. Σε όλα τα πράγματα. Είμαι ευαίσθητη. Ήμουνα πολύ περισσότερο στο παρελθόν. Αλλά δεν νομίζω ότι σε οποιοδήποτε χώρο θες να προχωρήσεις, μπορείς να επιβιώσεις με την ευαισθησία. Δηλαδή πρέπει να έχεις δύναμη. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Συμφωνώ. Δύναμη, θέληση. Αυτά. Οπότε είμαι και τα δύο. Ωραία. Θυμάσαι κάποια κακή μέρα? Ξέρεις, από αυτές. Έχεις και εσύ, φαντάζομαι, κακές μέρες, έτσι δεν είναι? Τι κάνεις, τι λες στον εαυτό σου, τι λέει η εσωτερική σου φωνή για να βγεις πάνω στη σκηνή και να μπορέσεις να έχεις αυτό το δούνε και λαβή με τον κόσμο, να μπορείς να κάνεις αυτό που κάνεις τόσο όμορφα? Ότι υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, λες ναι, αυτό? Ναι, κάθε φορά που μπορεί να τύχει κάποια δυσκολία, θεωρώ ότι υπάρχουν και χειρότερα. Και για παράδειγμα, αν έχω ένα τραυματισμό, δεν θα βγω στη σκηνή, γιατί προσέχω το σώμα μου. Δεν μπορώ να ρισκάρω για μία αματεοδοξία στην προκειμένη περίπτωση. Τέλεια. Αυτό μου αρέσει πολύ, γιατί το προσέχω το σώμα μου είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε, ή τον εαυτό μου γενικά, το θεωρούμε λίγο εγωιστικό. Όχι, και μου αρέσει πολύ όπως το θέτεις. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Καθόλου εγωιστικό. Πάρα πολύ, 100% συμφωνούμε. Πες μου κάτι, πώς ορίζεις την επιτυχία? Για σένα, όχι για τους άλλους. Πώς λες, θεωρείς τον εαυτό σου επιτυχημένο, έχεις ένα επιτυχιόμετρο και λες είμαι στο τόσο %? Όχι, δεν έχω επιτυχιόμετρο και θεωρώ ότι δεν υπάρχει ποτέ ταβάνι. Δεν υπάρχει ποτέ τέλειο. Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, δεν υπάρχει τέλειο. Ναι. Θεωρώ ότι παλεύεις και παλεύεις και παλεύεις. Και αυτό έχει να κάνει με τα όνειρα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Για μένα, για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν όνειρα και να μην υπάρχουν στόχοι, ότι θέλω να φτάσω εκεί, ασχέτως αν δεν φτάσει ποτέ. Συμφωνώ τόσο πολύ μαζί σου.
Συμφωνώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όχι, όχι, συμφωνώ πραγματικά τώρα. Δεν... Βλέπω τα βίντεο σου και εμπνέομαι. Γιατί βλέπω αυτή τη δυναμική. Βλέπω έναν άνθρωπο που έχει όραμα και που δίνει στους άλλους ανθρώπους οράματα για να κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη, πιο ευχάριστη. Τέλεια, ωραία. Εγώ εμπνέομαι από σένα, εσύ εμπνέεις από μένα. Μα δεν είναι αυτό το κοινό, η ανταλλαγή. Όχι, αυτό είναι φανταστικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ ούτως ή άλλως. Πώς μετράς την ευτυχία? Πώς μετράω την ευτυχία? Με υγεία πρώτα απ' όλα, mm-hmm. να υπάρχει υγεία mm-hmm. σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Χαμόγελα, τους φίλους μου, τους δικούς μου ανθρώπους. Και αυτό που είπες πριν, προηγουμένως για την επιτυχία, πώς την αισθάνομαι? Την αισθάνομαι να τη χαίρομαι με τους ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά μου. Τι ωραίο. Επιτυχία είναι, και ευτυχία είναι να μπορείς να χαίρεσαι την επιτυχία σου, σωστά, με τους ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά σου. Και εγώ το ίδιο για εκείνους. Βέβαια, βέβαια. Και να τους καμαρώνω. Δηλαδή το θεωρώ ότι πρέπει να καμαρώνεις και να χαίρεσαι. Και το ωραίο και τα πάντα. Δεν μπορώ να κρύψω κάτι, αν κάτι μου αρέσει. Mm-hmm. Θα το πω. Οτιδήποτε μπορεί να είναι ένας ωραίος άνθρωπος, θα πω. Ωραίος άνθρωπος. Δεν... Απολαμβάνεις αυτή την επιτυχία και την ευτυχία. Τα απολαμβάνεις. Γιατί καμιά φορά τείνουμε να. Ξέρεις, στην προσπάθεια να ξεχνιόμαστε λιγάκι και να λέμε ναι, το έκανα γι' αυτό, ναι, το έκανα γι' αυτό, ναι, το έκανα γι' αυτό και να μην κάνουμε μια παύση. Να το πάρουμε μέσα μας, να το ζήσουμε, να το ευχαριστηθούμε και να το απολαύσουμε. Κάνω παύση όποτε μπορώ. Μπράβο. Κάνω. Μαζεύομαι για να δω πού βρίσκομαι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αν ήταν να έχουν πάρει το μυαλό μου αέρα, θα το είχα να πάρει πιο μικρό, που έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Πάλι θα πω κάτι για τη μαμά εδώ, κάτι έκανε καλά. Ναι, έκανε. Μπράβο, η μαμά ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Ήταν μπράβο, η μαμά... ναι. Μα όπως το είπες και εσύ, είναι πρωταθλητισμός αυτό που κάνεις. Χωρίς αυστηρή πειθαρχία, δεν νομίζω ότι κανένας σε αυτό το χώρο μπορεί να εξελιχθεί. Και δεν μπορεί να ξεφύγουν και τα μυαλά σου. Ακριβώς. Και άμα ξεφύγουν... Όχι, νομίζω ότι άμα είσαι απασχολημένη με το να γίνεσαι καλύτερη σε αυτό που κάνεις, δεν έχεις χρόνο να ξεφύγουν τα μυαλά σου. Νομίζω ότι ξεφεύγουν όταν αφήσεις λίγο την τέχνη σου πίσω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ξέρω ότι είσαι ακόμα πολύ μικρή και δεν είναι η συνηθισμένη ερώτηση που τουλάχιστον έχω δει να κάνουν σε καλλιτέχνες, αλλά έχεις σκεφτεί πώς φαντάζεσαι τα τελευταία 50 χρόνια της ζωής σου? Δεδομένου ότι θα ζήσουμε σίγουρα μέχρι τα 100 όλοι μας, εσύ σίγουρα παραπάνω γιατί είσαι πιο μικρή από μένα, οπότε... Όχι, όλοι θα ζήσουμε. Όχι, εννοώ ότι εγώ θα φτάσω στο 100, εσύ μπορεί να φτάσεις στο 110. Εγώ για τα 100 είμαι το έχω δεμένο. Δεν το ξέρεις. Εγώ για τα 100 το έχω δεμένο. Σε χρειαζόμαστε. Σίγουρη είμαι για τα 100. Λοιπόν, έχεις σκεφτεί τα τελευταία 50 χρόνια της ζωής σου? Τι θα κάνεις? Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω σκεφτεί τα τελευταία 50, αλλά με βάζεις τώρα σε σκέψη. Σε βάζω σκέψη. Τι θα ήθελα να κάνω? Τι θα ήθελες να αφήσεις πίσω σου ή... Τι θα ήθελες να χτίσεις? Αυτά τα 50, γιατί για τα πρώτα ξέρουμε σαφώς, δηλαδή... Ξέρω που θέλεις να είσαι. Σου εύχομαι να βρεθείς να είσαι η πρίμου μπαλερίνα. Αν πάει μπαλέτο στη Σελήνη, να είσαι η πρώτη εκεί απάνω που θα χορεύεις μόνη σου μέσα στους μικρούς κρατήρες. Όχι, δεν θέλω μόνη μου τίποτα. Όχι μόνη σου, μόνη σου πρίμα. Ούτε μόνη μου πρίμα. Όχι. Όλοι μαζί. Μα πρέπει να βλέπω και εγώ κάποιον να εμπνέομαι. Όχι, θα είμαστε κι εμείς εκεί. Θα μας πάει ο Ρίτσαρντ. Αλλά. Ο Μπράνσον. Μα θα πάει εκεί, θα είμαι εκεί στο κοινό εγώ. Θα έχω τη θεία στρεμαυτάκι και θα είμαι εκεί και θα κάνω έτσι. Θα είναι φανταστικό σκέψη. Μα και πάλι, ξέρεις που θέλω να καταλήξω. Ότι στα American Ball Theater. Είμαι κολλημένη με τα American Ball Theater, όπως βλέπεις. Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον τους εύχομαι να έχουν την τύχη να σε έχουν. Όχι, εγώ το εύχομαι για να είμαι εκεί, μακάρι αμήν. Ένας άνθρωπος μόνος του. Καλά, βέβαια. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν, ας πούμε, στο... εκεί υπάρχουν 6-7 πρώτες χορεύτριες, mm-hmm. οι οποίες αλληλοθαυμάζονται. Τι ωραία. Και το βλέπεις αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η υποστήριξη. Βλέπεις το καλύτερο για να γίνεις καλύτερος. Τέλεια. Αυτό πάμε λοιπόν πίσω. Είσαι 50-60 χρονών και έχεις να ζήσεις άλλα 50-60 χρόνια. Ναι. Καλά, θα ήθελα να έχω παιδιά, mm-hmm. αν με αξιώσει ο Θεός. Διαφορετικά θα ήθελα να έχω καλλιτεχνικά παιδιά. Τέλεια. Αν δεν γίνει κάτι άλλο, ναι. Να έχω δώσει ό,τι μπορώ να δώσω. Mm-hmm. Ναι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, δεν θέλω να πω ότι μπορώ να δώσω πολλά, ούτε ότι μπορώ να δώσω λίγα. Ό,τι έχει ο καθένας στην ψυχή του. Mm-hmm. Και να μπορώ να τα καμαρώνω αυτό. Mm-hmm. Θα ήθελες, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω αν αυτό γίνεται, και φαντάζομαι ότι τεχνικά δεν έχεις την ίδια ευληγησία στα 50, στα 60 που έχεις. Φυσικά. Στα 20, αλλά
θα ήταν μια σκέψη να κάνεις ένα senior American Ballet Theater. Κάτι στο οποίο να χορεύουν πιο μεγάλες ηλικίες χορευτές, λέω εγώ τώρα. Είναι κάτι που γίνεται. Ή θα γινόταν ή θα σε ενδιέφερε να χορεύεις μέχρι τα 50 σου, 60 σου, 70 σου να χορεύεις. Όχι, δεν θα το ήθελα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να καμαρώνουμε τα νιάτα σε αυτή τη δουλειά. Λες, ε. Εγώ έτσι λοιπόν νιώθω. Τουλάχιστον για αυτή τη δουλειά. Ναι, ναι, όχι. Εμένα λοιπόν θα μου άρεσε πολύ να δω εσένα. Να είμαι κι εγώ εκεί ακόμα. Να δω εσένα στα 60 σου. Στη Σελήνη, ναι. Εσένα στα 60 σου ή χορεύτριες. Εμένα λοιπόν με χαροποιεί πολύ η. Πώς λένε τη χορεύτρια που γύρισε και χόρεψε τα 70 της. Και η Κάρλα Φράτσι και η Μάγια Πλισέτσκα για έχουν χορέψει. Δεν είναι ωραίο αυτό να. Αυτές οι γυναίκες είναι θρύλοι. Τι κάνει μια γυναίκα θρύλο. Η ψυχή της, η ιστορία που έχει από πίσω. Είναι κάτι που άμα δεν το δεις δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Ωραία, έχεις 40 χρόνια, είσαι 30, ναι. Μέχρι τα 70 έχεις 40 χρόνια να γίνεις ο θρύλος που έχεις δει τους άλλους να γίνονται και να αφήσεις ένα τέτοιο αποτύπωμα, σου εύχομαι. Γιατί δεν γνωρίζω από χορό, γνωρίζω όμως από ανθρώπους και από ενέργειες και από ανθρώπινες ψυχές και αυτό που καταθέτει ο καθένας. Και πραγματικά ένας λόγος που ήθελα και ξέρεις πόσο καιρό σε κυνηγάω για να κάνουμε αυτό το interview, ο λόγος που επέμενα τόσο πολύ είναι γιατί πραγματικά νιώθω ότι έχεις αυτό το ξεχωριστό πράγμα μέσα σου. Δεν μπορώ να μιλήσω για την τεχνική σου στο μπαλέτο, αλλά μέσα σου το οποίο το βγάζεις θεωρώ ότι είναι κάτι εξαιρετικό. Τώρα ξέρεις, αρχίζει και βγαίνει η ευαισθησία. Ναι. Όχι, αλήθεια το λέω. Και θεωρώ ότι πραγματικά όταν θα είσαι 70 θα είσαι για πάρα πολύ κόσμο ό,τι είναι για σένα η Μάγια Πλισέσκαγια. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Πραγματικά είναι. Για μένα είναι μια ξεχωριστή συνέντευξη η σημερινή, γιατί είσαι πέρα το ότι είσαι ο άνθρωπος που είσαι, είναι ένας χώρος ο οποίος πραγματικά θεωρώ ότι είναι τόσο πιο δύσκολος από το μέσο επαγγελματικό χώρο ενός ανθρώπου. Και όμως φαίνεται τόσο πιο όμορφος και αγγελικά πλασμένος και είναι όλα αυτό που κάνεις τις κινήσεις έτσι και πρέπει να είσαι και να το υποστηρίζεις και το κάνεις τόσο καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Ελένα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα λέμε στη Σελήνη. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου. Απολαύσαμε σήμερα μαζί την Ελεάνα Ανδρεούδη εκτός σκηνής. Εύχομαι όλοι να έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε πάνω στη σκηνή, γιατί είναι καταπληκτική η ενέργεια και το θέαμα και το συνέστημα που θα λάβετε. Μην ξεχνάτε, έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα και εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να τα αποκτήσετε και να τα απολαύσετε και να πάρετε έμπνευση στο δρόμο για το να τα αποκτήσετε από ανθρώπους σαν την Ελεάνα, από ανθρώπους που πραγματικά εμένα προσωπικά με εμπνέουν πολύ και ξέρω ότι πολλούς εκεί έξω μπορούν να σας δώσουν τόση ενέργεια και τόση δύναμη να προχωρήσετε. Μην ξεχάσετε να γράψετε τα σχόλιά σας από κάτω. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε την Ελεάνα ή να της ευχηθείτε κάτι για τα επόμενα χρόνια ή να γράψετε τη γνώμη σας για αυτό το βίντεο, είμαστε εδώ, τα διαβάζω όλα προσωπικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κόκκινο κουμπί από κάτω και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο του Καλύτερα Γίνεται και κανένα επεισόδιο με ηγέτες και μέντορες σαν την Ελεάνα Ανδρεούδη. Δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.